Σε μια πολύχρωμη όαση έχει μετατραπεί η πλατεία Ελευθερίας, καθώς πλημμύρισε από φυτά και λουλούδια όλων των παραγωγών, φυτών και φυτοριούχων του νομού Σερών. Κατά τη διάρκεια της 14ης ανθοκομικής έκθεσης, που πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 13 Ιουνίου, την έκθεση λουλουδιών επισκέφθηκε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Γρηγοριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θεσμό, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και κατ' επέκταση για ζητήματα που αφορούν στο πράσινο και την καθαριότητα. Για μια χρονιά ακόμη η Πλατεία Ελευθερίας έγινε πραγματικά ένα πολύχρωμο χαλί. Δηλαδή μια όαση χρωμάτων, ευωδίας. Ειλικρινά, οποιοδήποτε θέλει έτσι να ανεβάσει την ψυχολογία του πρέπει να έρθει εδώ. Αυτό αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Θέλω να καλωσορίσω τους εκθέτες στην ανθοκομική του Δήμου Σερών. Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος ομορφαίνει την πόλη μας, προσπαθεί να βοηθήσει τους παραγωγούς και τους παραγωγούς των φυτών, ας πω έτσι, αυτούς που ασχολούνται με τα φυτά, και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να την επισκεφθούν, να ρωτήσουν για τα φυτά, να μάρουν πληροφορίες, να ψωνίσουν. Είναι ένα δεκαήμερο ομορφιάς και καλό όλους τους συνδημότες μας και όχι μόνο όλους τους κατοίκους του νομού Σερών να την επισκεφθούν. Οι εκθέτες που συμμετέχουν στην ανθοκομική έκθεση του Δήμου Σερών είναι 20 και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι του χρόνου η έκθεση να επεκταθεί, συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι εκθέτες είναι 20. Ίσως θα μπορούσαν να είναι λίγο περισσότεροι, αλλά ο χώρος που έχουμε αυτή τη στιγμή καλύπτει ίσα ίσα για 20 εκθέτες. Είναι όλοι από τον νομό Σερών. Όμως έχουμε στις βλέψεις μας, ίσως αν μπορούμε να την επεκτείνουμε λίγο προς την Μεραρχίας, είναι στη σκέψη μας να το δούμε. Εδώ θα γίνεται, απλά θα μήπως δώσουμε και μια συνέχεια. Αλλά η ανθοκομική θα γίνεται εδώ κάθε χρόνο και κάθε χρόνο θα έρχεται ο κόσμος και βλέπω οι τιμές που έχουν τα λουλούδια είναι φθηνές. Ξεκινάει από μισό ευρώ, ένα ευρώ, δυο, τρία ευρώ. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάρει ένα-δυο λουλούδια να πάει στο μπαλκόνι του να ομορφαίνει το χώρο του.